Στο γήπεδο του Λίντο, Εννεανική, γηπεδούχος ομάδα υποδέχθηκε την Γόρτινα αγώνας για την πρώτη φάση του κυπέλου ΕΠΣΗ. Με τη σέντρα, μόλις στο πρώτο λεπτό, Χρήστος Καλομύρης έκανε την κούρσα από αριστερά. Πάσαρε στον Δάσκο, εκείνος από κοντά δεν δυσκολεύτηκε να δώσει πολύ νωρίς την πρώτη φάση του αγώνα, προβάδισμα 0-1 στην Γόρτινα. Στη συνέχεια, το Λίντο απείλησε, είχε μια διπλή ευκαιρία με τον Σκουτέλη, με τον Κοζονάκη να κρατάει το 0-1. Στο 20 λεπτό ο Μπαντούνας έκλεψε την μπάλα, πάσαρε στον Φουντουλάκη, ο Ζαϊμάκης απέκρουσε, στη συνέχεια μπάλα κόντραρε σε αμυντικό, ευκαιρία εδώ για την Γόρτινα. Και στο 30 μετά τη σέντρα του Κοκορέλια, ο Κεφάκης ήταν εκείνος που έκανε το 0-2 για την φιλοξενούμενη ομάδα. Το Λίντο στη συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου είχε και άλλες σημαντικές ευκαιρίες, εδώ με τον Χριστοφή, ο Κοζονάκης απέκρουσε, στη συνέχεια έγινε άλλο ένα σούτ από τον Σκουτέλη. Ξανά ο Κοζονάκης με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε την μπάλα και προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, μετά την σέντρα και το γύρισμα μέσα στην περιοχή από κοντά, ο Τσικνάκης παραχτύπησε στο δοκάρι. Παρέμεινε το 0-2. Στο δεύτερο ημίχρονο, μετά το κόρνερ του Δάσκου, στο 60 λεπτό ο Ξαγοραράκης πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι και έστειλε για τρίτη φορά την μπάλα στα δίχτυα. Λίντο Γόρτης 0-3. Το Λίντο συνέχισε να έχει ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο. Κορυφαία το δοκάρι από τον Νικηφόρο. Η Γόρτης ήταν πολύ ουσιαστική στην επίθεση και ξανά με τον Καλομύρη να πασάρει στον Δάσκο. Έγινε το 0-4. Τελικά το Λίντο σημείωσε, τουλάχιστον άξιζε ένα γκολ η ομάδα του Λίντο. Το έβαλε στο 90 λεπτό. Εξαιρετική ενέργεια από τον Λιανέρη. Από κοντά ο Νικηφόρος διαμόρφωσε το 1-4. Πρώτη, παρακολουθήσαμε ένα αγώνα από δύο ομάδες που θέλαν να παίξουν ποδόσφαιρο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους γκουμ ποδοσφαιριστές για την πρόκριση και συγχαρητήρια στην ομάδα του Λίντου με μικρά παιδιά μέσω όρο ηλικίας, με σωστό ποδόσφαιρο και αυτοί. Θα τους δώσω πολύ συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνουν. Εμείς δώσαμε χρόνο σε παιδιά που δεν είχαν και πολλή συμμετοχή και λόγω της ημέρας Τετάρτη είχαμε πολλά προβλήματα, τουλάχιστον επαγγελματικά, με δουλειές. Καλή εμφάνιση και προχωράμε στο κομμάτι του πρωταθλήματος, του Κυριακή με την ΑΕΚ Τσαμπά. Το κύπελλο, εμείς γενικά είμαστε μια ομάδα που ποτέ δεν έχουμε βλέψεις. Δίνουμε δυνατότητες σε παιδιά που δεν έχουν πολύ μεγάλη συμμετοχή να παίξουν, να δείξουν ότι μπορούν να πάρουν περισσότερο χρόνο ή να μου αποδείξουν τέλος πάντων ότι τους έχω αδικήσει με τον τρόπο τους. Παίξαμε καλά, ήμασταν πολύ καλοί, ήμασταν ανταγωνιστικοί, μας έλειψε τον γκολ. Κάναμε τις ίδιες περίπου τελικές που έκανε και ο αντίπαλος. Απλά ο αντίπαλος έβαλε 4 τέρματα, εμείς βάλαμε μόνο ένα. Γενικά είμαι ευχαριστημένος από την απόδοση των παιδιών και από τη φλόγα έτσι να αποδείξουν κάποια πράγματα.